Λοιπόν, στο προηγούμενο μάθημα είχαμε τελειώσει, αν μπορείτε να θυμηθείτε, με από το άνω άκρο, με την κερκίδα, τα οστά του πύχη, δηλαδή την κερκίδα και την ολένη. Είχαμε μιλήσει για τα οστά, μιλήσαμε για τα οστά του καρπού, τα μετακάρπια και τις φάλαγγες και μπήκαμε μετά και μιλήσαμε για τα οστά και τις αρθρώσεις στον κάτω άκρο. Αν είτε άλλο ξεκινήσαμε. Και είχαμε πει ότι τα κάτω άκρο αποτελείται από το ανώνυμο οστό που είναι η συνοστέωση τριών οστών του λαγόνιου, του ειδικού και του ισχυακού. Και αυτά τα δύο ανώνυμα οστά που έχουμε μαζί με το ιερό δημιουργούν την πυελική ζώνη. Μετά μπήκαμε στη διαδικασία και πήραμε το κάθε ανώνυμο οστό και κάναμε μια περιγραφή. Πόσες επιφάνειες έχει, τι χαρακτηριστικά έχει το λαγόνιο οστό, που είναι συνοστεωμένο, εντάξει, ή όλο το ανώνυμο οστό, το λαγόνιο, το ισχυακό και το ειδικό. Είχαμε βάλει λίγο πρασινάκι εκεί πέρα στο κάθε συγκεκριμένο αυτό που θέλαμε να τονίσουμε, αλλά είναι, επαναλαμβάναμε τα ίδια και τα ίδια. Αν τελειώσουμε σήμερα θα κάνουμε αυτή τη μικρή επανάληψη, μετά θα μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για το μοιραίο οστό, που βλέπετε και αυτό έχει κάποιες προεξοχές. Πάλι τα ίδια θα ξανακούσετε, πάλι για κόντυλους θα ξανακούσετε, πάλι για τροχιλία θα ακούσετε, πάλι για μίζων και ελάσσων κάποια οκώματα που υπάρχουν, πάλι για κεφάλι αυχένας. Θα πάμε μετά στην επιγονατίδα, θα δούμε το σχήμα του, πόσες επιφάνειες έχει και αυτό, αν έχει χείλη, αν έχει, πώς είναι σαν βάση και μια κορυφή. Θα μιλήσουμε για την γνήμη και την περώνη, για τις αρθρώσεις που δημιουργούνται στο γόνατο. Βλέπουμε εδώ κάποιες προεξοχές στην κάτω επίβηση της κνήμης και της περώνης που έχουν βάλει αυτές τις προεξοχές, βάζουν ανάμεσα τον αστράγαλο. Πτέρνα, σκαφοειδές, κυβοειδές και τα τρία σφινοειδή οστά απαρτίζουν τα οστά του ταρσού, τα μετατάρσια και τις φάλαγγες. Πάμε όμως πριν φτάσουμε εκεί να δούμε, να κάνουμε μια μικρή επανάληψη. Ωραία. Εδώ είμαστε και ξεκινάμε. Το 1. Εντάξει. Συγγνώμη, λέει. Πάμε. Έχουμε πιάσει τώρα, προσέξτε, το ανώνυμο οστό. Εντάξει. Εδώ βλέποντας εδώ για να μην μπερδευτείτε. Ποιο χείλος είναι αυτό. Ποιο χείλος. Το οπίσθιο. Το οπίσθιο χείλος. Πάρα πολύ σωστά. Και είχαμε ξεκινήσει εδώ όταν μιλήσαμε για το οπίσθιο χείλος. Και είχαμε πει υπάρχει εδώ. Οπίσθια, άνω και κάτω τι, λαγόνια, άγκανθα. Ακολουθεί, κοιτάξτε αυτό τι είναι εδώ, προσέχτε, τι ακολουθεί μετά, που μοιάζει με πέταλο. Να το πω. Μίζωνα, ισχυακή εντομή. Πολύ σωστά. Υπάρχει κάτι ενδιάμεσα. Τι είναι αυτό που υπάρχει, γιατί μετά ξεκινάει η ελάσσομη ισχυακή εντομή. Τι είναι αυτό το ενδιάμεσα. Ποιος? Ισχυακή άκανθα. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Το 2. Προσέχετε τώρα. Είναι εδώ η αθρική επιφάνεια που εδώ μέσα είναι συνοστεωμένα τα τρία αυτά οστά που απαρτίζουν το ανώνυμο οστό. Πώς λέγεται αυτή η αθρική επιφάνεια εδώ? Κοτήλι. 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 Όχι όλο ο ίδιος. Το 3. Κάτσε να σας λέω κι εγώ να πούμε. Το 3. Η Αναστασοπούλου. Όλο αυτό. Ποιο είναι? Αυτό το ισχύο. Όλο αυτό. Χριστίνα. Δεν είναι η πλάγια. Όλοι. Κοίταξε πώς είναι. Πρόσεχε, Χριστίνα, μην μπερδεύεσαι. Σου δείχνω σε χρώμα. Εδώ κοίτα το 2. Σου βάλα πράσινο σε συγκεκριμένη αθλητική επιφάνεια. Και ζήταγα αυτό μόνο. Εδώ, κοίτα τι είναι πράσινο. Άρα αυτό τι είναι? Όλο. Ποιο είναι αυτό?
Αυτό μαζί με το άλλο και με το ιερό απαρτίζουν την πιελική ζώνη. Άρα αυτό τι είναι? Α, οκ, τώρα το κατάλαβα τι εννοούσα. Οπότε... Αυτή δεν είναι η οπίσθια όμως πλευρά. Ας την οπίσθια, εγώ δεν ρωτάω αυτό πια, δεν ρώτησα πια επιφάνεια και πού είναι. Όλο αυτό τι είναι, όλο. Ποιο είναι αυτό, όλο, όλο, όλο. Η μία πλευρά του, ιερού, του, ναι, της πιελικής ζώνης. Ναι, απαρτίζεται από ποια, η μία πλευρά. Από την, από την κοτήλη. Ας την κοτήλη, η κοτήλη είναι αυτή. Το λαγόνιο, το... Το πίστιο λαγόνι και το... Χριστίνα, πρόσεχε. Μου λες το λαγόνιο. Να το λαγόνιο. Βάζω το λέιζερ πάνω. Ναι. Ναι, αλλά είναι και το άλλο πράσινο. Να πω τα τρία σημεία. Να πω κοτήλι, λαγόνιο και ισιακό. Όχι, παιδί μου. Δεν περίμενα να μου πεις αυτό. Περιμένω να μου πεις ότι όλο αυτό το πράσινο είναι το ανώνυμο οστό. Α, εντάξει, ναι. Ήταν ακόμη πιο εύκολο αυτό που ρωτάω. Εσύ πήγες σε πιο λεπτομέρειες, τις οποίες έχεις διαβάσει, αλλά εγώ σου λέω κάτι το οποίο είναι πολύ πιο απλό. Όλο αυτό τι είναι? Το ένα από τα δύο ανώνυμα οστά. Αυτό περιμένω, καταλαβες? Δεν okay, έχω καθορίσει κάτι καθάλω, για να μου πεις αυτό εδώ ή έχω βάλει πράσινο. Εντάξει, το καταλαβες? Ωραία. Πάμε στο 4, παιδιά, να μου πει η Δρακουλάκη. Το 4. Προσέχτε τώρα. Ξαναπηγαίνω πάνω στο άνω άκρο. Φεύγω από το ανώνυμο στο, πάω στο άνω άκρο. Εδώ που είχαμε και στο προηγούμενο σας ρώτα γαλλικά και είσαστε οπ, μπερδεμένοι και σας βοήθαγα λιγάκι. Ποιο είναι αυτό εδώ? Το πράσινο μόνο, το πράσινο. Ναι, είναι το εξόγκωμα. Όχι, όχι. Εμμανουέλα, εδώ έχει ναι. Δύο. Ένα μείζον και ένα ελάσσον, πρόσεχε, βραχιόνια ογκώματα. Αυτό είναι το μείζον, να βοηθήσω περισσότερο, και αυτό είναι το ελάσσο βραχιόνιο όγκωμα. Εδώ τι ήτανε που είπαμε? Ανάμεσα στα δύο αυτά βραχιόνια όγκωματα, από εδώ όλο αυτό, είναι η άβλακα. Είχα πει. Άβλακα. Και άλλα, μέσα άλλα, από εδώ διέρχεται ο ένας, παίρνοντας από το δικέφαλο βραχιόνιο μη. Εδώ τι είναι, είχαμε πει. Έλα, ρε Μανουέλα, βοήθα. Τι να σας πω, δεν θυμάμαι καθόλου τρόπο που θέλουν αυτό. Κύριε. Ποιος θέλει να περίμενε, ο Φίλιππος, ο Φίλιππος. Έλα, Δρόσος, Φίλιππε. Ορίστε, κύριε. Σε ακούω, παιδί μου, το 4 τι είναι? Δεν το γνωρίζω, κύριε. Δεν το γνωρίζεις, Φίλιππε. Ο Ιωάννης ο Γρανιτσιώτης. Να κλείνε το μικρόφωνο μετά. Ο Γρανιτσιώτης να ανοίξει το μικρόφωνο, να μας πει. Είναι εδώ ο Γρανισιώτης ή όχι? Λέγε, Κωνσταντίνα, Τσίβου. Είναι η ακρολοφία του ελάσσον βραχιόνιου ογκώματος. Πολύ σωστά. Η ακρολοφία του ελάσσον βραχιόνιου ογκώματος. Πάρα πολύ σωστά. Πάμε τώρα. Στο 5. Προσέξτε, πρώτα θα δείτε ποια είναι αυτά τα δύο οστά εδώ πέρα. Ποια είναι τα οστά? Κερκίδα και Ολένη. Η Κερκίδα και Ολένη. Πάρα πολύ σωστά. Αν θυμηθείτε και τα έχετε σαν εικόνα, ξέρετε και ποια είναι η Κερκίδα και ποια είναι η Ολένη. Γιατί στην άνω επίφυση της Κερκίδας και της Ολένης, το ένα κάνει άθρωση με τι, θυμηθείτε εδώ, με τον κόνδυλο και αυτό με την τροχηλία. Άμα θυμηθείτε από το προηγούμενο μάθημα, θα είναι πιο εύκολο να μου πείτε αυτό τι είναι εδώ το 5. Η άνω επίφυση της Ολένης. Η άνω επίφυση της Ολένης. Να δούμε κανένας άλλος. Παναγάκος. Το 5 τι είναι, παιδί μου? Κύριε, και εγώ με την Ολένη θα έλεγα το σχετίζεται, αλλά τώρα ακριβώς την ονομασία. Η Ολένη. Ο αυχένας της Ολένης. Ο αυχένας της Ολένης. Μάλιστα. Μήπως είναι κάτι με τον αγώνα. Γιατί
Προσέξτε, παιδιά, ένα λεπτάκι. Είμαι την Κερκίδα. Πού σας μπερδεύουμε, εδώ. Αυτή είναι η Κερκίδα. Η Κερκίδα κάνει άθρωση με τον Κόντιλο. Εντάξει. Και η Ολένη κάνει άθρωση με την Τροχιλία. Τα θυμηθήκαμε. Εδώ, στο άνω άκρο ή στην άνω επίθεση της Κερκίδας, τι έχουμε. Είχαμε πει. Κεφαλή. Κεφαλή, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Κεφαλή. Μετά ήταν τι. Ο Αχένας. Ωραία. Το έξι τι είναι. Όγκωμα. Ποιο. Όγκωμα. Ποιο όγκωμα. Κερκιδικό. Κερκιδικό όγκωμα. Πάρα πολύ ωραία. Ο Ευαγγέλου να μου πει το 7 τι είναι. Άρα αυτό εδώ μην μπερδευτείς, Γιώργο. Είπαμε αυτή είναι η Κερκίδα. Άρα αυτό το οστό είναι ο Λένι. Το 7 τι είναι. Ο Ευαγγέλου, ο Γιώργος. Κύριε, δεν το γνωρίζω. Ο Ευαγγέλου, ο Νίκος. Είναι η Κερκίδα. Η Κερκιδική Ολένη. Εδώ είναι η Ολένη σου λέω. Το οστό είναι η Ολένη. Εδώ πάντα άκρο τι είναι. Έχει πάρει την ονομασία του από την Ολένη και έχει πάρει και από αυτό που φοράς στο κεφάλι σου όταν οδηγάς μηχανάκι. Άντε να τα παίρνεις στο μάθημα. Δεν ξέρω. Κύριε, να πάω. Καμέτο μου, ρε φίλε. Ποιος άλλος θα βοηθήσει εδώ. Ο Ιβάν, ο μαυροθαλασσίτης. Λέγε, Ιβάν. Δεν ξέρω, κύριε. Δεν ούτε ξέρω. Και εσύ, Ιβάν. Όχι. Ούτε έτσι που σας βοηθάω, τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει πάρει, λέω, την ονομασία του από το οστό την Ολένη και από αυτό που φορά στο κεφάλι όποιος οδηγάει μηχανάκι. Τι που οδηγάνε, αυτή φορά μηχανάκι, τι φορά στο κεφάλι τους. Λέγε, Ιβάν, τι φοράνε. Κράνος. Και αυτό πώς λέγεται. Ολένη. Εντάξει, και πώς θα το πεις αυτό, τα δύο μαζί. Ποιος θα βοηθήσει λιγάκι τον Ιβάν, τον Μπέρδε. Βοηθήσω. Ο Λέκρανο, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ο Λέκρανο. Και εδώ το 8 τι είναι στην Ολένη. Ολένη όγκωμα. Ολένη όγκωμα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Πάμε. Το 1, τι είναι. Δέστε ποιο οστό είναι αυτό, τι έχει εδώ πέρα κάτω που πάμε στο προηγούμενο μάθημα, συγγνώμη. Τι είναι το ένα. Η κατσαρέα, η Σοφία. Έλα Σοφάκι, βοήθα. Πριν από λίγο πάλι τα λέγαμε. Ένα. Ναι. Άμα δεις και το δύο, σε βοηθάει πάρα πολύ. Πώς το πάει τώρα, κεφαλή, ο Λένης. Ρε, κοπέλα. Δες το δύο. Αυτό εδώ, να το κεφάλι της Κερκίδας, δεν είπαμε. Ναι, το λένε. Από πάνω τι είναι αυτό. Αυτό σου έχω βάλει. Να το που το λέζερ στο 2. Αυτό σου βάζω. Σε στεναχωράω, Σοφία, που σε ρωτάω. Αν με στεναχωράτε. Ναι. Όχι. Τι σίγουρα. Έλα, ο Ανδρέας, ο Βρέτζος. Έλα, παιδί μου. Το ένα τι είναι. Κόνδυλος. Κόνδυλος, μπράβο, πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο 2. Κεφαλή είχαμε πει εδώ της Κερκίδας. Μετά τι είναι το 2, παιδιά. Για να βάλουμε. Ο Κόλλιας. Δεν είναι Αφιένας, έτσι. Ο Αφιένας είναι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Το 3, ποιος θα μας πει το 3. Καταρχήν τι είναι. Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Ναι, στο 1... Είναι κόνδυλος ή επικόνδυλος, γιατί τα είχα μπερδέψει λίγο. Δεν είναι... Κόνδυλος είναι αυτό. Κοίτα που βάζω το λέιζερ. Κοίτα που θα το βάζω. Παρακονδύλια απόφυση. Εντάξει. Ναι, ναι, καλά. Δίπλα κοίτα το λέιζερ πάλι. Τροχιλία. Φεύγει το λέιζερ. Πάει εδώ. Παρατροχήλια απόφυση. Εντάξει, παιδί μου. Ο επικόνδυλος, ο έσω και ο έξω, πού θα ήταν ο επικόνδυλος. Ο επικόνδυλος έσω και έξω. Ναι. Σας έπεσε τέτοια ερώτηση.
Όχι, το ρωτάω εγώ. Επικόνδυλος, δεν το έχουμε. Άμα είναι σαν ορολογία εδώ, παρακονδύλια το έχει κάποιο βιβλίο, επικόνδυλος μπορεί να είναι αυτό εδώ πέρα που σου πλάει. Α, το, να το έχει έτσι. Μπορεί να το έχει έτσι, κατάλαβες παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, το 3. Τι είναι το 3, παιδιά. Ποιος θα με βοηθήσει, έλα. Παναγάκος, ο Νίκος. Έλα, Νικόλα. Το σκέφτομαι, κύριε καθηγητά, το σκέφτομαι. Μισό. Άκου, Νίκο, για να σε βοηθήσω, πρόσεχε λίγο, να είσαι παρατηρητικός. Θα πάω και θα το βάλω τώρα, πρόσεχε να σου πω, το λέιζερ, εκεί που είναι αυτό το πράσινο. Κοίτα που πάει το λέιζερ. Άρα εδώ τι είναι. Για να μπορεί, κοίταξε κάτι, αυτό εδώ, που είναι η κορονοειδής απόφυση, εντάξει, αν και αυτό να ξέρεις, αυτό που δείχνει εδώ, είναι από την άλλη πλευρά. Εντάξει, μπαίνει μέσα εδώ το ολέκρανο. Άρα εδώ τι είναι. Για να μπει μέσα εδώ το ολέκρανο. Η κορονοϊδής απόφυση. Όχι, τι είναι. Να βοηθήσω. Για να μπει μέσα. Έλα, Χριστίνα. Η Αναστασοπούλου. Λέγε. Λοιπόν, ολοκληρωτικός βόθρος είναι. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, πάει ένα το βαθούλιο, με ένα βαθούλιο που πρέπει κάπου να μπαίνει. Εντάξει, το 4, τι είναι το 4. Έχει να κάνει με τη θέση που βρίσκεται και με ποιο οστό ενώνει. Αν βάλετε την ανατομική σας θέση, έγινε από την ανατομική σας θέση. Πού βρίσκεται αυτός. Ποιος έξω είναι. Κερκιδικός σύνδεσμος. Έξω. Κερκιδικός σύνδεσμος. Πάρα πολύ σωστά. Έξω κερκιδικός σύνδεσμος. Πολύ ωραία. Το 5. Το 5 και το 6 δείτε. Προσέχτε. Το 5 και το 6. Τι είναι, είχαμε πει τα δύο αυτά οστά. Και για να καταλάβεις το 5 μην μπερδευτείτε. Πηγαίνετε πάνω στην άνω επίφυση. Ποιο οστό είναι αυτό. Θυμηθείτε τι είναι εδώ. Κεφάλι αυχένας που είπαμε έχει. Ποιο οστό έχει. Η κερκίδα. Η κερκίδα. Άρα αυτό τι είναι. Στυλοειδής απόφυση, κερκιδική. Μπράβο. Είδες καμιά φορά. Πρέπει να κάνετε αυτό, να πάτε προς τα πάνω. Και μετά είναι το άλλο. Προσέχτε. Είναι η άλλη απόφυση. Εδώ. Ποιο είναι αυτό. Η στυλοειδής απόφυση πιανού. Ισολένς. Πολύ ωραία. Πάμε. Το 7. Τι είναι το 7. Θυμηθείτε σαν, το είπατε νομίζω να κάνω λάθος, πριν από λίγο στις προηγούμενες διαφάνειες. Τι είναι το 7. Μείζονισχυακή εντομή. Μείζονισχυακή εντομή. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Η Αναστασοπούλου να μου πει το 8. Τώρα, το λαγόνιο. Πάρα πολύ σωστά. Το είδες εδώ τώρα, Χριστίνα. Τώρα το είχαμε κάνει πράσινο μόνο αυτό. Ενώ στο άλλο είχαμε κάνει πράσινο όλο το είχαμε κάνει. Πολύ ωραία. Το 1. Ένα παιδιά, το 1. Το Άνω Χείλος. Πρόστια. Το Άνω Χείλος, πολύ ωραία. Ή αλλιώς, πώς μπορούμε να το πούμε. Πρόστια. Ακρολοφία. Ένα. Η ακρολοφία, πάρα πολύ σωστά, του λαγόνιου του. Πάρα πολύ σωστά. Εδώ δείτε είναι το πίσω χείλος, το 2. Εδώ τι είναι που είχαμε πει προσφύονται όλοι οι οπίστοι μοιριαίοι μης. Τι είναι το 2. Να πω. Η Τσίβου, άντε, Κωνσταντίνα, είναι η μέρα σου. Το ισχυριακό κύρτωμα. Το ισχυριακό κύρτωμα, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ο Παναγάκος, το 3.
Δες ποιο οστό τώρα σου βάλα εδώ. Ομογλυνή. Πάρα πολύ σωστά, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα, προσέξτε, τι είχαμε πει. Είχαμε πει ότι κάτω από εδώ, από την κοτήλη, εντάξει, που εδώ κάνει άδρωση με το κεφαλή απτομυρίο οστό που θα μάθουμε πιο μετά στην επόμενη διαφάνεια που θα κάνουμε, τι έχει, έχει μία τρύπα. Πώς λέγεται αυτή η τρύπα? Θυροειδές τμήμα. Ποιος το είπε? Ο Σιμονίδης. Πολύ σωστά, μπράβο παιδί μου. Θυροειδές τρύμα. Το 5 ποιος θα μας πει? Ο Ρέστης, ο Δημητρακόπουλος. Το 5. Κύριε, δεν είμαι σίγουρος. Δεν πειράζει. Είμαι ανάμεσα σε λαγόνιο κύρτωμα ή οτοειδές επιφάνεια. Περίμενε, τι είσαι ανάμεσα? Σε λαγόνιο κύρτωμα. Κοίτα που βάζω το λέζερ. Αυτό εδώ είναι το λαγόνιο κύρτωμα. Α, άρα είναι οτοειδής επιφάνεια. Βέβαια, γιατί με τι μοιάζει, μοιάζει με αυτή. Ναι, ναι. Ξέρεις, πιο σίγουρος. Ναι, είναι οτοειδές επιφάνεια. Και αυτή εδώ η επιφάνεια είναι η επιφάνεια που κάνει άθρωση με το ιερό οστό. Εντάξει. Και το 6 επανέρχομαι, είναι σημαντικό να το θυμάστε, γιατί σε αυτό προσφύονται τρεις μύες. Τι είναι το 6, παιδιά? Κορακοειδής απόφυση. Κορακοειδής απόφυση. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, προχωράμε τώρα, τελειώσαμε από τη μικρή επανάληψη αυτή που κάναμε και πάμε στους σύνδεσμους της πιέλου. Θυμηθείτε, η πιέλος αποτελείται από τα δύο ανώνυμα οστά και το ιερό. Άρα αυτά, ακριβώς, να θυμηθείτε και κάτι άλλο. Ακριβώς πάνω από το ιερό οστό, ο πρώτος ιερός σπόνδυλος, δηλαδή το ιερό αποτελείται από 5 σπονδύλους, ο πρώτος ιερός σπόνδυλος, από πάνω προς τα κάτω, από πάνω είναι το ένα, κάνει άθρωση με τον τελευταίο οσφυϊκό σπόνδυλο. Άρα, στη σπονδυλική στήλη, το τελευταίο εκεί κάτω κύρτωμα είναι το οσφυϊκό κύρτωμα. Και αυτό, μαζί με το ιερό και το ανώνυμο οστό, έχουν συνδέσμους, που οι σύνδεσμοι αυτοί παίρνουν την ονομασία τους, εντάξει, από τα οστά που συνδέουν. Βλέπουμε εδώ, πρόστιος ιερολαγόνιος σύνδεσμος. Τι συνδέει το ιερό με το λαγόνιο? Μίζων και ελάσσον ίσχυο ιερό σύνδεσμος. Αυτά που συνδέουμε. Δείτε αυτό εδώ πέρα το σύνδεσμο που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εδώ που είναι το ειδικό φήμα με την πρόστια άνω λαγόνια αγκαθά, γιατί να το θυμάστε αυτό, θα μιλήσουμε για αυτό, να είναι. Είναι ο βουβονικός σύνδεσμος. Κάποιοι πλάγιοι κοιλιακοί μύες προσφύονται πάνω εδώ, είναι πάνω εδώ. Βλέπετε εδώ, οπίστια, εντάξει, λαγόνια άγκανθα. Να το. Έχει κάποιο σύνδεσμο πάνω εδώ πέρα που συνδέει. Ποιος είναι αυτός? Ο ιερολαγόνιος σύνδεσμος. Το ιερό με το λαγόνιο. Έχει μίζων και ελάσσον. Ισχύο με το ιερό. Εντάξει, τα είδαμε. Πάμε. Ας πάρουμε τώρα το μυριαίο οστό. Είναι το μακρύτερο και ισχυρότερο οστό του σκελετού. Και αυτό το οστό, όπως και όλα τα επιμήκη οστά, έχουν δύο άκρα ή δύο επιφύσεις. Μία άνω και μία κάτω από την ανατομική μας θέση και ανάμεσα στα δύο άκρα αυτά υπάρχει το σώμα ή αλλιώς η διάφυση. Αυτό που πρέπει να θυμάστε, που θα μιλήσουμε και σήμερα και το μυριαίο και όταν θα μιλήσουμε πιο μετά για την κνήμη και την περώνη, για τη διάφυσή τους, έχει τρεις επιφάνειες και τρία χείλη. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την άνω-επίφυση του μυριαίου οστού, το οποίο αποτελείται, προσέξτε, κεφάλι. Τι ακολουθεί πάντα μετά το κεφάλι? Ο αυχένας. Μετά τι έχει? Έχει δύο μεγάλες προεξοχές. Κάτε, εδώ, άμα πάμε εδώ, το λέιζερ, εδώ, μία αυτή και μία αυτή. Εντάξει, αυτή εδώ, όπως το βλέπουμε ανατομικά, η προεξοχή η πιο μικρή, ο ελάσσον τροχαντήρας, είναι λίγο πίσω, στην πίσω πλευρά του μυριαίου οστού. Κάπου εσωτερικά και πίσω. Εντάξει, και στο πλάι αυτό, αν βάλετε πάνω εδώ το πλάι αυτό που πετάει στο πόδι σας, στο μυριαίο οστό πάνω ψηλά, είναι ο μίζων τροχαντήρας. Αυτό εδώ που πετάει. Λοιπόν, πριν πάμε να μιλήσουμε για τη διάφυση, να δούμε και τους συνδέσμους
που συνδέουν την κοτήλη, εντάξει, με την κεφαλή από το μυρίο οστό και δημιουργούν αυτή την άθρωση του ισχύου και αυτός είναι και ένας σύνδεσμος που είναι σαν μια βίδα. Κατά τη διάρκεια της κάμψης μπορεί να ξεβιδώνει, κατά τη διάρκεια της έκτασης μπορεί να βιδώνει. Άρα έχει να κάνει, εντάξει, ο σύνδεσμος με τα οστά που συνδέει. Συνδέει το λαγόνιο με το μυριαίο, το ειδικό με το μυριαίο και το ισχυακό με το μυριαίο και έχει και μια περιφερειακή ζώνη. Εδώ τους βλέπουμε πάλι αυτούς τους συνδέσμους. Βλέπουμε εδώ το λαγόνιο, εντάξει, με το μυριαίο που ακριβώς πάλι κάνει αυτή τη σύνδεση. Το βλέπετε πως είναι σαβίδα. Άμα το δείτε λες και είναι βιδωμένο. Και άμα γίνει κάμψη λες και ξεβιδώνει. Από την πίσω πλευρά, να το, εδώ είναι το ισχυακό οστό. Από την πίσω είναι η εικόνα αυτή που βλέπουμε με το μυριαίο και μπροστά εδώ ακριβώς λίγο από κάτω είναι το ειδικό οστό με το μυριαίο. Πάμε τώρα στη διάφυση του μυριαίου οστού. Όπως σας είπα και το μυριαίο και η κλινική περώνη, τρεις επιφάνειες και τρία χείλη. Ένα από τα χείλη το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το πίστιο χείλος, το οποίο αυτό θα μάθουμε να το λέμε και τραχεία γραμμή. Τραχεία γραμμή. Κάτω επίφυση του μυριαίου οστού. Και αυτό έχει κόνδυλους. Αλλά αυτό το οστό έχει δύο κόνδυλους από την ανατομική θέση. Έναν έξω και έναν έσω. Έναν έξω και έναν έσω. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κονδύλους, να το βλέπουμε αυτό εδώ, από την πίσω πλευρά όπως το βλέπουμε, έχει μεσοκονδύλια εντομή. Να εδώ, δεξιά κάτω, μεσοκονδύλια εντομή. Και αν δούμε από μπροστά κατά τη διάρκεια και της κάμψης, τι έχει ανάμεσα στους δύο κονδύλους, πρέπει να το πούμε πως είναι μυριαία τροχυλία. Γιατί και το βραχιόνιο στο έχει τροχυλία. Άρα αυτό το είδος της άθρωσης, επειδή έχει κόνδυλους και έχει και τροχυλία, είναι διαξονική. Ενώ η άνω επίφυση, προσέχτε, του μυριαίου οστού, επειδή είναι σφαιροειδής αυτή η ιατρική επιφάνεια, είναι πολυαξονική. Η σύνδεσμη στο γόνατο έχει ένα σύνδεσμο που είναι σε σχήμα Χ και λέγεται χιαστός σύνδεσμος και υπάρχει ένας πρόστιος και ο πίστιος σύνδεσμος, χιαστός σύνδεσμος. Εξωαθρική σύνδεσμη ή αλλιώς ο επιγονατιδικός σύνδεσμος, έσω και έξω, έσω κνημείος, έξω περωνείος, πλάγιος σύνδεσμος. Να, μιλάει για αυτούς εδώ. Εδώ είναι εσωτερικά επειδή είναι κνήμη, εδώ επειδή είναι υπερών, είναι εξωτερικά. Ειδικά για αυτόν εδώ μιλάει. Έξω. Να το. Εδώ. Αυτός είναι άλλος σύνδεσμος. Αυτόν εδώ μιλάει. Και ολόκληρο. Είναι πράσινα, πώς ονομάζονται. Αυτός εδώ πέρα είναι σύνδεσμος το πράσινο, εδώ που βάζω το λέιζερ. Εντάξει, αυτό εδώ όμως που βάζω εδώ το λέιζερ, τι είναι, είναι μέσα η επιγονατίδα. Εντάξει. Α, εντάξει. Εδώ, πρόσεχε, πρόσεχε, αυτός είναι εξωτερικός. Αλλά πρόσεχε τώρα. Αυτός, εντάξει, δείτε τι θέλουμε να συνδέσουμε. Συνδέει δυνατά το μυριαίο με την γνήμη και την περώνη. Πάμε. Εδώ οι εικόνες πάλι είναι, νομίζω, μέσα από το βιβλίο για αυτές τις εικόνες, που έχει χαρακτηριστικά για να δείτε και τον πρόστιο και τον όπιστο. Να τους. Πρόστιο χιαστό σύνδεσμο. Οπίστιο χιαστό σύνδεσμο. Πρόστιο και οπίστιο. Και να ο υγνιακό. Λοξό υγνιακό που είπαμε πριν από λίγο και δεν φαινόταν. Δεν μπορούσαμε να τον δούμε. Λοιπόν, η επιγονατίδα. Το σχήμα τι είναι τριγωνικό. Τι έχει, έχει μία βάση και μία κορυφή. Έχει μία επιφάνεια αυτή που βλέπουμε μπροστά, είναι η πρόστια επιφάνεια, και μία που είναι από πίσω, η οπίστια επιφάνεια. Και στο πλάι έχει χείλη. Στα χείλη και στη βάση της επιγονατίδας, στα χείλη και στη βάση της επιγονατίδας, καταφύεται, εντάξει, δηλαδή με την πρόσφυσή του, ο τετρακέφαλος μυς. Τη βλέπουμε και εδώ σαν εικόνα, εδώ είναι το αθρικό υγρό, η επιγονατίδα, η σύνδεσμη. Έχουμε πάρα πολλές εικόνες σας έχουμε βάλει,
Και πάμε τώρα η κνήμη και η υπερώνη. Αυτά τα δύο οστά. Η κνήμη είναι εσωτερικά, η υπερώνη είναι εξωτερικά. Πάμε στην κνήμη. Επίμηκε σωστό κι αυτό. Τι έχει άνω επίφυση και κάτω επίφυση. Και το κύριο σώμα. Το κύριο σώμα, τι είπαμε, έχει τρεις επιφάνειες και τρία χείλη. Αυτό το πράσινο που βλέπετε είναι ο μεσός του σημαίνας. Κνήμη. Έχει έσω και έξω, έσω και έξω. Γιατί είναι αυτό το έξω? Γιατί εξωτερικά βρίσκεται και η υπερώνη. Κνημείο κόνδυλο. Στην πίσω πλευρά που βλέπουμε, ανάμεσα στους δύο κονδύλους, έχει τι? Ένα παθούλωμα. Και είναι ο πίστιο, να το λέει εδώ, μεσογλήνιος βόθρος. Αυτά τα δύο μετά, προσέξτε, και αυτές είναι γλίνες εδώ, τις γλίνες αυτές, τι έχει? Μεσογλήνιο έπαρμα. Αυτό που πετάει. Μεσογλήνιος. Ο πίστιος μεσογλήνιος βόθρος, ακριβώς από πάνω, είναι μεσογλήνιο έπαρμα. Στην μπροστινή πλευρά, μπροστά το οστό, έχει κνημιαίο κύρτωμα. Που πάνω σε αυτό το κνημιαίο κύρτωμα προσφύεται ο τένοντας της επιγονατίδας. Αυτό εδώ το σημείο, να το, εδώ. Και έχουμε και μια περωνιαία αθρική επιφάνεια μεταξύ της περώνης, της κνήμης και της περώνης. Διάφυση, τρεις επιφάνειες, τρία χείλη. Τρεις επιφάνειες, έσω, έξω και οπίστια, τρία χείλια, πρόστια, κνημιαία ακρολοφία, έσω και έξω, εντάξει, και έχουμε και το μεσόστεο. Είναι και ο μεσόστεος ημένας. Κάτω επίφυση της κνήμης. Ή έχουμε το πιο σημαντικό, εσωτερικά έχει μια επιφάνεια που είναι ο σφυρός, ο έσος σφυρός, που βρίσκεται στην κνήμη. Υπάρχει και έξω σφυρός που βρίσκεται στην περώνη. Και έχει κάποιες επιφάνειες, πρόστια, οπίστια, έξω και κάτω. Περώνη. Και αυτή έχει άνω άκρο, η άνω επίφυση, κάτω άκρο και ανάμεσα είναι η διάφυση. Στο άνω άκρο τι έχει? Κεφάλι. Θα δείτε έχει και μια στυλοειδής απόφυση. Εδώ πάνω είναι μια στυλοειδής απόφυση. Πού αλλού έχουμε ξανασυναντήσει στυλοειδής απόφυσης? Στις κάτω επιφύσεις της κερκίδας και της ολένης. Να το βλέπουμε, έχει κεφάλι και ακριβώς από κάτω που ακολουθεί ο αφιένας είναι ο αφιένας εδώ. Η διάφυση, τρία χείλη, πρόστιο, έσω και έξω, τρεις επιφάνειες, οπίστια, έσω και έξω. Τον έξω, τον έσω σφυρό, τον έξω σφυρό να δείτε τώρα, να το εδώ πέρα, το βλέπουμε. Εδώ είναι ο έσω σφυρός, αλλά είναι σε άλλο οστό. Μη ρωτηθείτε σαν ερώτηση σε ποιο οστό βρίσκεται ο έξω σφυρός ή ο έσω σφυρός, μην μπερδευτείτε. Οστά του άκρου ποδός. Αποτελείται από τα οστά του ταρσού που είναι 7, δηλαδή είναι ο αστράγαλος. Είναι ακριβώς από κάτω η πτέρνα, σκαφοειδές, κυβοειδές και τα τρία σφινοειδή οστά. Εδώ τα σφινοειδή είναι τρία. Τα μετατάρσια και οι φάλακες και ακριβώς από κάτω είναι τα σισαμοειδή οστά. Πάμε να τα δούμε και ξεχωριστά το καθένα. Να ο αστράγαλος. Και δείτε εδώ και με ποια άλλα οστά αθρώνεται. Από κάτω είναι η πτέρνα, το σκαφοειδές που είναι εσωτερικά, εδώ που είναι η καμάρα. Εδώ μπροστά είναι τα σφινοειδή οστά, εντάξει, εδώ που είναι η καμάρα. Εξωτερικά είναι το κυβοειδές και τα τρία οστά εδώ, τα σφινοειδή οστά, που είναι ανάλογα με την ανατομική τους θέση, εσωτερικά, μέσω και έξω. Τα μετατάρσια που είναι 5, οι φάλαγγες και ακριβώς από κάτω, να το δω, εδώ που είναι και το βελάκι ακόμη, είναι τα σισαμοειδή οστά. Οι σύνδεσμοι του άκρου ποδός είναι πάρα πολλοί, εντάξει, και έχουν να κάνουν με τα οστά που συνδέουν. Στην κνημιαία πλευρά, κνήμη, είναι ο έσω πλάγιος ή αλλιώς μπορεί να τον πείτε και δελτοειδής από το σχήμα του. Ο πίστιος, ο αστράγαλος με την κνήμη, η πτέρνα με την κνήμη, η κνήμη με το σκαφοειδές. Μπροστά, επειδή υπάρχει ο πίστιο αστράγαλος με κνήμη, υπάρχει και πρόστιος αστράγαλος με την κνήμη. Εντάξει,
Περωνία, έξω επιφάνεια, έξω πλάγιο στη σύνδεση. Χωρίζεται σε τρεις δεσμίδες. Πρόστιος και οπίστιος, αστράγαλος με περώνη. Και η πτέρνα με την περώνη. Πιστεύω να βλέπουμε, είναι πολύ κατανοητά. Οι σύνδεσμες τις ξαναβάλαμε πάλι εδώ, να τους ξαναδείτε. Μέσα από το βιβλίο αυτή η εικόνα, να δείτε πώς είναι οι σύνδεσμοι και πώς αναλυτικά. Άμα ξέρετε ανατομικά πού βρίσκεται το κάθε οστό, θα βάλετε και μόνοι σας, ανάλογα με τη θέση και ανάλογα με συνδέει, την ονομασία των συνδέσμων. Εδώ είναι από εσωτερικά εικόνα, πάλι αυτή μέσα από το βιβλίο. Και έχουμε αφρώσει κάτω άκρο. Έχουμε την άδρωση της πιέλου, η άδρωση του ισχύου, η άδρωση του γόνατος και η άδρωση άκρου ποδός. Πάμε να τα δούμε. Η άδρωση της πιέλου αποτελείται από τα δύο ανώνυμα οστά που κάνουν άδρωση με το ιερό και λέγεται ιερολαγώνιας άδρωσης. Και τα δύο αυτά οστά, να εδώ πέρα δεξιά είναι η εικόνα, ιερολαγώνιας, και τα δύο ειδικά οστά, ειδική σύνθεση. Κινήσεις άδρωσης της πιέλου, σχεδόν ανύπαρκτες. Άδρωση του ισχύου. Από τι σχηματίζεται? Από την κοτήλη και την κεφαλή από το μυριαίο οστό. Είναι τριαξονική άδρωση. Κινήσεις του ισχύου, κάμψη έκταση, απαγωγή προσαγωγή, οριζόντια απαγωγή και προσαγωγή και έσω και έξω στροφή. Άδρωση του γόνατος. Αποτελείται από τι? Από τους κόνδυλους του μυριαίου και τους κόνδυλους της κνήμης και μετά έχουμε την επιγονατίδα με το μυριαίο οστό. Κινήσεις στο γόνατο, έχουμε κάμψη και έκταση και από κάμψη έσω και έξω στροφή. Άθρωση του άκρου ποδός, πολύ αναλυτικά, αστράγαλος, πτέρνα και σκαφοειδές. Πτέρνα με κυβοειδές, κυβοειδές σκαφοειδές, σκαφοειδές φινοειδές, κυβός φινοειδής, μέσος φινοειδής, σταρσομετατάρσεις, μεσομετατάρσεις, μετατάρσιοφαλαγικές, μεσοφαλαγικές. Τη ορολογία των οστών. Το καθένα ξεχωριστά το οστό, λέμε τον αστράγαλο, την πτέρνα, κινήσεις ποδοκνημικής, ράχη, ραχιαία κάμψη, μπορεί να δείτε και έκταση, και πελματιαία κάμψη. Ανάσπαση εξοχύλους, πρινισμός. Ανάσπαση εσοχύλους, υπτιασμός. Κινήσεις των δαχτύλων, κάμψη και έκταση, προσαγωγή και απαγωγή. Αυτό ήταν το μάθημα το σημερινό. Τελειώσαμε και με τα οστά του κάτω άκρου και στο επόμενο το μάθημα θα μπούμε στα οστά του κορμού, δηλαδή στη σπονδυλική στήλη.